Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον Ιαννό και σε λίγο θα αλλάξει αυτός ο ρόλος. Ζητούμε και συγγνώμη, διότι είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για παρουσίαση βιβλίου, πραγματικά, στα 2 χρόνια του Ιαννού. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που μπορούν να συμπληρωθούν εδώ μπροστά. Μερικές. Δημήτρη. Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής προέρχεται από ένα πολύ πετυχημένο ρεσιτάλ του το Σάββατο που μας πέρασε εδώ στον Ιαννό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Απόψε εδώ στον Ιαννό παρουσιάζουμε την έκδοση που κρατάω στα χέρια μου, ο Αντίνοος του Φερνάντο Πεσόα, σε μετάφραση του Γιάννη Σουλιώτη και σχέδια του Ανδρέα Νικολάου. Ως εκδόσεις παρουσία να ευχαριστήσω καταρχάς τον Ιαννό που φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Τον Αντίνο πολλοί από μας θα τον γνωρίζουν ψάχνοντας την ιστορία και άλλοι ανοιχνεύοντας την ομορφιά. Άλλοι τον ξέρουν σαν αστέρι, άλλοι τον γνώρισαν ως λουλούδι, πολλοί σαν άγαλμα, και σίγουρα κάποιοι θα τον γνωρίζουν διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του Ανδριανού της Γιουρσενάρ. Βεβαίως και από το κείμενο του Πεσόα, κυκλοφορούσε πριν από λίγο καιρό, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός η μετάφραση του Λάνταβου. Η δική μου σχέση καταρχάς με τον Αντίνο είναι η κοινή μας καταγωγή, η Βυθινία, η βορειοδυτική, δηλαδή η Μικρασία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μοιάζουμε στο σωματότυπο. Επίσης, πιστεύω ότι αυτό που θα μου τέριαζε εκδοτικά περισσότερο, Γιάννη, από τον Παούλο των χειρογράφων του Πεσόα, είναι ο αναρχικός τραπεζίτης. Και όχι τόσο ο Αντίνοος. Αυτό είναι πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, απόψε παρουσιάζουμε τον Αντίνο όπως περίπου τον φαντάστηκε ο Πεσόα όταν τον εξέδωσε μόνος του το 1918. Νομίζω ότι παγκοσμίως δεν έχει εκδοθεί ο Πεσόα με αυτόν τον τρόπο. Οι 44 στροφές του ποίηματος προσφέρονται με μία αισθητική πληρότητα λόγου και εικόνας. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι η συλλεκτική
έκδοση και υπάρχει και η κοινή έκδοση, η συλλεκτική. Περιέχει και σχέδιο του ζωγράφου, του Ανδρέα Νικολάου. Αυτό βεβαίως ήταν αποτέλεσμα από το σμίξιμο του Γιάννη Σουλιώτη με τον Ανδρέα Νικολάου. Ο έμπειρος και πολυσχηδής Σουλιώτης, γνωστός από πάμπολες εκδοτικές δουλειές, συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής, επιμελητής, με δουλειές που ξεχωρίζουν για την αισθητική τους. Μερικά από τα δείγματα είδατε στη βιτρίνα του Ιαννού. Και ο Ανδρέας Νικολάου, ένας ζωγράφος φαινόμενο, τόσο σύγχρονος και τόσο κλασικός. Αλλά έτσι κι αλλιώς για τους δύο θα μας μιλήσουν οι καλεσμένοι μας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Μεταξάς, ο οποίος μας τιμά για δεύτερη φορά εδώ. Να θυμίσω, κύριε Μεταξά, ότι παρουσιάσατε το βιβλίο της φίλης μου, της Αφροδίτης Αλσάλεχ, ο Βεσάρος, με τον μοναδικό τρόπο και τον λόγο σας που είναι τόσο διαφορετικός. Δίπλα του, η κυρία Τατιάνα Σπινάρη Πολάλη, γνωστή τεχνοκριτικός και διδάκτορ της ιστορίας της τέχνης. Θα δει τη δουλειά του Νικολάου σε βάθος και από όλες τις οπτικές. Ο επόμενος είναι ο Φίλιππος ο Δρακονταϊδής. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, διότι την χάνει ήρωας σε ένα βιβλίο που ετοιμάζω δικό μου. Και αυτό το δικαιούται και γιατί είναι καλός συγγραφέας και για τις μοναδικές μεταφράσεις του Γαργαντούα και του Μισελ Ντε Μοντένι, των δοκιμίων. Και να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε αυτό που οι περισσότεροι από εδώ γνωρίζουμε. Αμέσως μετά, ένας συγγραφέας και μεγάλος εστέτ, πρότυπο για όσους από εμάς ασχολούνται με τις απολαύσεις, ο κύριος Γιάννης Ευσταθιάδης, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Είναι πάρα πολύ καλός, αλλά έχει ένα ελάττωμα, φοβάται τη βασιλόπιτα. Και μπορεί να μας το εξηγήσει και αυτό, μια άλλη φορά βεβαίως. Μαζί μας είναι και ο μεταφραστής, ο Γιάννης Σουλιώτης. Αποσπάσματα από το έργο θα διαβάσει ο αγαπημένος μας Μινάς Χατζησάβας και δεν θα πω τίποτα περισσότερο, μου έχει απαγορευτεί. Και στο πιάνο ο Δημήτρης Ομαραμής, οι δουλειές του είναι αρκετά γνωστές πλέον, Σκοτεινός Έρωτας του Λόρκα και δουλειές στο θέατρο Ματωμένος Γάμος. Το τελευταίο CD, η τελευταία δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί με ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη. Παράλληλα από τις εκδόσεις ο Κώλης Κουλεδάκης κυκλοφορεί ελληνική ποίηση σε μουσική του Δημήτρη Κυριακές μέσα στο χειμώνα. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που είναι απόψε μαζί μας. Αλλά πριν τελειώσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη το Σωτηρόπουλο, που αποτέλεσμα της δικής του γραφιστικής δουλειά είναι η έκδοση που κάποιοι από εσάς κρατάτε ήδη στα χέρια. Και φυσικά τον αδελφό μου, τον Γιώργο του Χατζιακόβου, τον εκδόσεων Αρμός, διότι αυτός έκανε την παραγωγή. Εγώ έτσι κι αλλιώς λόγω των υποχρεώσεων δώσω τον Ιαννό δεν ευκαιρώ. Απλώς πιστεύω ότι 2-3 φορές το χρόνο θα χτυπάμε, λέμε, με κάτι τέτοιο, με μια ωραία έκδοση. Με τον τίτλο της παρουσίας πάντα. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος και πάρα πολλά τα αγαπημένα πρόσωπα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της τόσο όμορφης έκδοσης του Αντίνοου του Φερνάντο Πεσόα και ιδιαίτερα τις εκδόσεις Παρουσία και Αρμός, το γραφίστα Δημήτρη Σωτηρόπουλο, το εργαστήρι περί τεχνών του Γιάννη Καρτέρη, την κιτιοποιία Νικολάου Κοσκινίδη και όλους τους συνεργάτες τους. Ιδιαίτερες θερμές ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στον νέο ταλαντούχο ελληνοκύπριο ζωγράφο Ανδρέα Νικολάου, του οποίου τα εξαίσια έργα κοσμούν όχι μόνο το βιβλίο, αλλά δίνουν και πνοή
στο λόγο του Πεσόα. Στο λόγο του Πεσόα, από τον οποίο ο Ανδρέας γοητεύθηκε τόσο πολύ που αντί για 5 σχέδια που του είχα ζητήσει, έφτιαξε 15. Στην καθηγήτρια του Indianapolis University στην Αθήνα, Κόνσταντς Σταγκόπουλος, καθώς και στο Γιώργο Συρίμη του Yale University, που προλογίζουν το βιβλίο μου «Χάριτες πολλές». Στον παλέμαχο πιστό σύντροφο στο έργο μου Μινά Χαντζησάβα, που με τη χαρισματική του ηθοποιία και φωνή θα δώσει κίνηση στον στατικό Ανδίνο και θα ντύσει μουσικά την απόψινή βραδιά, θερμές ευχαριστίες. Στον γνωστό πιανίστα και δημιουργικό συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, πολλά ευχαριστώ για την ευγενική συμμετοχή του στην απόψινή βραδιά. Το ίδιο και στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και ιδιαίτερα στην ψυχή του, στον Βασίλη Χατζιακόβου, για την ευγένειά του να μας φιλοξενήσει σε αυτό το ζεστό χώρο, από όλες τις πλευρές ζεστό, αλλά και στη συνεργάτηδά του Μαρία Κοκκίνη για την ωραιότητη έκπληξη της βιτρίνας με τα βιβλία μου. Τελευταίοι, αλλά όχι ίστατοι, όλοι εσείς που ήρθατε αμέτρητοι απόψε εδώ και μας γεμίζετε με χαρά με την παρουσία και την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Και τώρα θα ήθελα να σας γνωρίσω τις διακεκριμένες προσωπικότητες που θα παρουσιάσουν τον Αντίνο. Θα πρέπει να τονίσω ότι τους περισσότερους τους γνώρισα σήμερα για πρώτη φορά και γι' αυτό νιώθω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για την τιμή που μου έκαναν να δεχθούν το αίτημά μου να είναι εδώ μαζί μας αυτό το βράδυ. Ο Γιάννης Μεταξάς, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας, αλλά συγχρόνως συγγραφέας κειμένων αισθητικού, πολιτικού και εικαστικού θεματολογίου και όχι μόνο. Η ρητορική των ερειπίων, η υφαρπαγή των μορφών, τα υπαινικτικά πορτρέτα είναι ένα μικρό δείγμα του πολύπλευρου ταλέντου του. Η Τατιάνα Σπινάρη Πολάλη, διδάκτορ ιστορικός τέχνης, στην οποία δίκαια της έχει δοθεί ο τίτλος της πρέσβερας του πόρου, γιατί με την γκαλερί της Σιτρών, που άνοιξε πριν 2 χρόνια στο νησί μας, και τους υψηλούς και διακεκριμένους καλλιτέχνες και καλεσμένους της, το κάνει ακόμη πιο φημισμένο. Ο Φίλιππος Δρακονταϊδής, συγγραφέας που έχει δώσει δείγματα ανεξίτηλης γραφής, όπως «Ταξίδι ως την καταγωγή του κόσμου», «Σχόλια σχετικά με την περίπτωση», «Στα ίχνη της παράστασης», «Προς ονύφριο», «Το άγαλμα», «Η πρόσωψη», «Το μήνυμα», «Ο Φεβρουάριος αιών», «Μνήμη και μνήμη», αλλά και την μετάφραση των ποιημάτων ενός από τους ετερονύμους του Πεσόα, του παγανιστή δασκάλου του, του Βοσκού των Προβάτων, του Αλμπέρτο Καΐρο. Ο Γιάννης Ευσταθιάδης, συγγραφέας, ποιητής, κριτικός γευσηγνωσίας, που με τις λέξεις του μαγεύει μεγάλους και μικρούς. Μέρος της δουλειάς του, δωμάτιο παντού, κυβωτός, με γεμάτο στόμα, τα γραμμένα φιλιά, που εγώ θα έλεγα τα σπαρακτικά φιλιά, πινιαουρίσματα, ένα βιβλίο που γράφτηκε για παιδιά, αλλά τρώγεται με τα μάτια από τους γατόφιλους κάθε ηλικίας. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχηθώ στο Φίλιππο Δρακονταϊδή ολόψυχα, και νομίζω ότι το κάνω εκ μέρους όλων σας, καλή τύχη, γιατί αξίζει την τιμή της έδρας της φιλολογίας στην Ακαδημία Αθηνών. Πριν να δώσω το λόγο στους λαμπρούς καλεσμένους μας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να στείλω μια σκέψη νοσταλγίας, ευγνωμοσύνης και αγάπης μαζί με τις θερμότερες, ιδιαίτερες, διπλές ευχαριστίες μου σε εκείνον που με τη χορηγία του έδωσε και πάλι ζωή στον Αντίνο. Χωρίς αυτή την ευγενική χειρονομία, το βιβλίο του το δεν θα είχε δει το φως της δημοσιότητας. Είπα πριν από λίγο διπλές ευχαριστίες, γιατί πραγματικά του αξίζουν. Ο μόνος όρος
που μου έθεσε για τη χορηγία του ήταν αυτός να μείνει ανώνυμος. Πράγμα σπάνιο για την εποχή μας. Από ό,τι διαπιστώνεται το σέβομαι, γι' αυτό και το τηρώ, αλλά δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω τα εξής. Επειδή με ρώτησαν πώς γίνεται και μέσα σε ένα χρόνο έβγαλες 4 βιβλία, οφείλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα ώστε να μην θεωρηθώ ως κάποιος με ιδιαίτερο ταλέντο. Πράγματι, αυτό το χρόνο κυκλοφόρησαν 4 βιβλία μου και τα 4 όμως γράφτηκαν σε χρόνους διαφορετικούς. Το Λεύκωμα, οι Άγιοι Στρατιώτες, έχει ιστορία 5 χρόνων με την έρευνα του βίου τους, ξεφυλίζοντας χιλιάδες σελίδες συνεξαριστών, αλλά πιο πολύ της εξέβρεσης των εικόνων τους σε Άγιο Όρος, Μετέωρα, Πάτμο, Χίο, Κέρκυρα, Κρήτη, μουσεία, μοναστήρια, εκκλησίες. Το Μόδι, το βιβλίο αυτό, κατάθεση μνήμης, όπου ένα παιδί περιγράφει τον πόλεμο όπως αυτό τον έζησε και τον είδε, αλλά πολλές φορές και με το μυαλό ενός μεγάλου, έχει πολλά χρόνια πίσω του, αφού έχει την ηλικία μου. Η μετάφραση της ποίησης του Πεσόα άρχισε στο Μέξικο, όπου και τον πρωτογνώρισα. Συνεχίστηκε στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα και πήρε 15 χρόνια για να λάβει τη σημερινή της μορφή. Το ίδιο και ίσως λίγο περισσότερο ο Αντίνος, που τα ελισαβητιανά αγγλικά του Πεσόα με βασάνισαν πολλές φορές και ακόμη περισσότερο βασάνισα εγώ τους φίλους μου και γνωστούς μου που είχαν κύρια γλώσσα τα ισπανικά, τα πορτογαλικά ή τα ιταλικά, προκειμένου με τη βοήθειά τους να φτάσω όσο το δυνατόν πιο κοντά, όχι μόνο στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα του Πορτογάλου ποιητή. Ο Αντίνος είναι κατάθεση ψυχής, γιατί μέρες και νύχτες πολλές προσπάθησα μόλις μου τις δυνάμεις να περιγράψω στη γλώσσα μας, όσο καλύτερα μπορούσα, τις ψυχές των άλλων. Είναι όμως επίσης κατάθεση μνήμης, ευγνωμοσύνης και αγάπης στη μεγάλη αυτή κυρία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που μου γνώρισε σε όλο το μεγαλείο τον Αδριανό, τον Αντίνο, αλλά και το ελληνικό πνεύμα. Σε αυτή που με έμαθε να ζω όχι όπως οι άλλοι, να αγαπώ όχι όπως οι άλλοι, αλλά να ξέρω ότι όταν πεθάνω θα πεθάνω όπως οι άλλοι. Στη Μαργκρίτ Γιουσενά, που σε λίγο κλείνει 20 χρόνια από τότε που άφησε το Μέιν για τα ηλίσια παιδεία και στην οποία αφιερώνω την απόψινή βραδιά. Όλα αυτά τα βιβλία πρέπει να πω πως είναι προϊόν κόπου και χρόνου μεγάλου, αλλά και μαζί βαθιάς ικανοποίησης, χάρη στην υποδοχή που τους επιφυλάξατε. Γι' αυτό πρέπει να σας εξομολογηθώ πως 5 άλλα βιβλία περιμένουν στο σιρτάρι κάποιον εκδότη ή χορηγό για να δουν το φως της ημέρας και να τα γνωρίσετε. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που μου δείχνετε μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Άλλωστε, όπως λέει και ο ποιητής ο Γιώργος Σαραντάρης, πρέπει να πούμε πριν μας προφτάσει η σιωπή. Σας ευχαριστώ. Ήρθε όμως η ώρα να δώσω το λόγο στους φίλους μας να μας μιλήσουν για τον Αντίνο. Η βροχή έξω πάγωνε την ψυχή του Αδριανού. Τα γόρη κοιτώνταν νεκρό, σε χαμηλό ανάκλυντρο, ολόγυμνο. Στα μάτια του Αδριανού, που η θλίψη του ήταν όλο δέος, το μαύρο φως από το άστρο του θανάτου διαχαιόταν. Τα γόρη κοιτώνταν νεκρό, κι η μέρα έξω νύχτα έμοιαζε. Έπεφτε η βροχή σαν τρόμος νοσηρός μπροστά στη φύση για το φωνικό της έργο. Η ενθύμηση του ποιος υπήρξε δεν έδινε χαρά, ήταν νεκρή, μισοσβισμένη από τη μνήμη η χαρά για αυτό που υπήρξε. Ω χέρια,
που είχαν σφίξει κάποτε τα χέρια τα ζεστά του Αδριανού, που κρύα τώρα, κρύα κι αυτά τα βρίσκουν. Ω, κόμη, σφιχτοδεμένη με κορδέλες κάποτε, ο μισόκλειστα μάτια τολμηρά, ο γυμνό ανδρόγυνο σώμα, ίδιο Θεού που μοιάζει στους θνητούς, ο χείλη που το κόκκινο του άνοιγμα μπορούσε κάποτε να αγγίζει σημεία ειδονής με τέχνη ζωντανή και χίλιους τρόπους. Ο δάχτυλα επιδέξια για πράγματα ανίποτα. Ο γλώσσα που κόντρα σε γλώσσα το αίμα έκανε να βράζει. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Σουλιώτη για την πρόσκλησή του. Με τιμά. Θα προσπαθήσω και κυριολεκτό στο ρήμα να σας εκφράσω το πώς κατάλαβα εγώ την μεταφραστική του προσπάθεια σε σχέση με αυτό που είχε απέναντί του, γιατί πράγματι είχε κάτι πολύ σημαντικό απέναντί του. Το ποίημα αυτό γράφεται από τον Πεσόα στις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια εποχή που συνεχίζει τον 19ο, χωρίς να καταφέρει να τον κλείσει τελικά παρά πολύ αργότερα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, χαρακτηριστικό του χώρου του χρόνου μέσα στον οποίο ο Πεσόα μαζί με άλλους προσπαθεί να αγγίξει εξαιρετικώς λεπτέστητα θέματα. Το βιβλίο του Φίλιππου Δρακονταϊδή, 2 Φεβρουάριος αιών, τυπολογεί αυτή τη διάσταση του χρόνου, ότι περίπουσα τον Καβάφη ότι μη μόνον όσα χρονολογούνται έτσι τα λαβαίνετε υπόψη σας, 18, 19, 20, οι αιώνες έχουν μια συμβατική αυτοτέλεια, γιατί μπορεί να αρχίζουν πολύ νωρίτερα και να τελειώνουν πολύ αργότερα. Επομένως, μέσα σε αυτή τη σύμβαση στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Πεσόα τι κάνει, τουλάχιστον κατά τη δική μου αντίληψη. Συμπράττηκε εκείνος σε μία θεμελιακή επιλογή, ότι ο θάνατος είναι το κυρίαρχο μοτίβο με το οποίο αναζητείται η αλήθεια της ζωής. Η αφετηρία αυτή είναι συγκλονιστική και την μοιράζεται με άλλους. Μην ξεχνάμε ότι την ίδια εποχή σε άλλες τέχνες και ιδιαίτερα στη ζωγραφική ο Νορβηγός, ο Μουνχ, ο Κλίμπτ λίγο πιο κάτω και λίγο νωρίτερα ο Ντιλόν Ρεντόν προσφεύγουν στην ίδια αφετηρία το πώς θα αναζητήσουν την αλήθεια της ζωής μέσα από το θάνατο, τον οποίο τον δίνουν με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα καταγγέλλοντας και προσπαθώντας να προκαλέσουν την προσοχή μας σε κάτι το εντελώς καινούργιο. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, από τα 1915 μέχρι τα 1918, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Πεσόα εισέρχεται και αυτός στο φόβο του θανάτου, σκαλίζοντας την οντολογία του ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος συγκριτικά με όλα τα άλλα έμβια έχει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό. Όχι μόνο θυμάται, αλλά θυμάται ότι θυμάται. Όχι μόνο ξέρει, αλλά ξέρει ότι ξέρει. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά στο μέτρο που επαληθεύεται
και που προσδιορίζει και την ευθύνη μας απέναντι στους άλλους, αφού όποιος θυμάται ότι θυμάται, ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αποφύγει. Και έρχομαι λίγο στο δικό μου χώρο και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τι είδους πρότυπο κατεξουσίασης, γιατί μέσα σε κατεξουσιάσεις ζούμε όλοι, δηλαδή μέσα σε συνθήκες που πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να αντιπαλέψουμε μαζί τους. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της κατεξουσίασης, ότι κάποιος μας επιβάλλεται χωρίς ακριβώς να μπορούμε να του αντισταθούμε. Τι είδους λοιπόν κατεξουσιάσεις καταγγέλει ο Πεσόα? Δεν το προχωρεί το πράγμα ακριβώς έτσι, αλλά μας λέει τι είναι εκείνο που ως κατεξουσίαση εντός εισαγωγικών μπορεί να νομιμοποιηθεί. Είναι η τέχνη. Είναι η μόνη δυνατότητα που με αναφορά στην κοινωνία μπορεί να επιτρέψει όχι την υποταγή μας, αλλά τη συγκατάθεσή μας. Έτσι λοιπόν, αυτό που προκύπτει από τον Πεσόα ως πολιτική διδαχή είναι η αναφορά σε ένα ιδανικό ενός τέτοιου τύπου. Και βέβαια εδώ ο μεταφραστής έχει την τεράστια δυσκολία, την οποία νομίζω ότι χειρίστηκε και διαχειρίστηκε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχω την υποψία, έχω την εντύπωση, δεν τον ρώτησα, η γνωριμία μας δεν υποστηρίζεται από το χρόνο, είναι εξαιρετικά πρόσφατη και έτσι αν θέλετε δεχτείτε και κάπως την αμεροληψία μου απέναντί του. Πώς το πέτυχε ο μεταφραστής? Γιατί έχουμε μία μετάφραση για την οποία θα μιλήσουμε. Το πέτυχε νομίζω εφαρμόζοντας μία εμπαθητική μέθοδο καθολική, δηλαδή μπήκε στο πάθος και του συγγραφέα και της εποχής. Γύρισε πίσω ο ίδιος και προσπάθησε να αναπαραστήσει μέσα του όλο αυτό το τέλος του 19ου αιώνα που συντελείται στις αρχές του 20ου. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συναισθανθεί το συγγραφέα τον οποίο μεταφράζει. Γιατί η συναίσθηση, ενώ είναι μία διαδικασία η οποία βεβαίως πλήττει την αντικειμενική μας προσέγγιση, γιατί άμα συναισθανόμαστε κάτι δεν παίρνουμε απόσταση, εδώ ομολογείται η συναίσθηση, ομολογείται με δημόσιο τρόπο, ομολογείται με την ποιότητα της μετάφρασης, κάτι που δίνει σε αυτή τη μετάφραση μια ιδιαίτερη εντιμότητα. Και είναι εντιμότητα και απέναντι στο συγγραφέα, αλλά και απέναντι στον κάθε αναγνώστη. Και θα σας πω γιατί είναι και απέναντι στον κάθε αναγνώστη. Εδώ έχει να χειριστεί προβλήματα μιας αγγλικής γλώσσας, η οποία και αυτή απηχεί ορισμένη εποχή. Μια καθαρή αγγλική γλώσσα, αν καθίσετε και την σκεφτείτε, χωρίς να αναφερθούμε σε ιδιαίτερα πανεπιστημιακά ιδιώματα, λιγότερο ή περισσότερο καθαρά, έχει κάτι το ρωμαϊκό. Μιλάω για αγγλική γλώσσα, δεν μιλάω για αμερικανική γλώσσα. Η διαφορά είναι τεράστια, κυρίως στη ρητορική της εκφορά. Λοιπόν, μια τέτοια γλώσσα, όπου είναι αυτό που διαμεσολαβεί ανάμεσα στην πραγματικότητα του μύθου και στον Πεσόα, που αποφάσισε σε αυτή τη γλώσσα ο συγγραφέας να τη δώσει, αποτελεί την πρόκληση για το μεταφραστή πώς θα αποδώσει αυτό το διπλό αίτημα. Από τη μία πλευρά μία γλώσσα που είναι μισομητρική του και ταυτόχρονα δική του, και ο μεταφραστής ο οποίος πρέπει να έρθει σε ελισεβετιανή, σε σεξπυρική, όχι εποχή, πρέπει να έρθει ο ίδιος σε προσωπική κατάσταση. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά φαίνεται ότι υποβοηθείται και από κάτι άλλο. Ο μεταφραστής είναι πολύγλωσσος. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να επισημαίνει το πώς σε μία γλώσσα χρωματίζεται η έννοια μιας άλλης.
είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι μπορεί να καθορίσει τα διακριτά σημεία. Και είναι ενδεχόμενο αυτά που του προσάπτω τώρα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να μην τα συνειδητοποιούσε την ώρα που τα έκανε. Ήταν όμως με αυτόν τον τρόπο αμερόληπτος απέναντι στην ποιότητα της δουλειάς του. Όσοι είναι πολύγλωσσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μεταφραστικό έργο μέσα από την νοερή σύγκριση που κάνει με τις άλλες γλώσσες την ώρα που μεταφράζει ένα τέτοιο κείμενο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε εδώ μία διαδοχή μεταγραφών, όπως σας είπα και στην αρχή. Ο Πεσόα παίρνει το μύθο, τον μεταγράφει σε ποιήση, μυθολογημένη βεβαίως, και μετά στη συνέχεια έρχονται όχι σαν υποστήριξη αλλά σαν σύμπραξη, επιτρέψτε μου τον λεπτέστητο όρο και όχι καθόλου τον καταγγελτικό, τα ελαφρώς ασαφή σχέδια του Ανδρέα Νικολάου. Η ασάφεια είναι μια πολύ σημαντική δημοκρατική πράξη απέναντι στον αναγνώστη και στο θεατή του ζωγραφικού έργου. Σας δίνει, κυρίες και κύριοι, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε εσείς ό,τι βλέπετε. Αυτή η πολύ διστακτική θαμπάδα που τα περιβάλλει και που προέρχεται από τα ίδια τα σώματά τους είναι εκείνη που σας κάνει συμπαίκτες του έργου ταυτόχρονα, του ζωγράφου, του συγγραφέα του Πεσόα και του μεταφραστή. Συνεπώς εδώ έχετε τρεις. Έχετε τον Πεσόα, έχετε τον Σουλιώτη και έχετε και τον Νικολάου. Το έργο πρέπει να το δείτε καθολικά. Και μάλιστα ίσως θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι πρέπει να το δείτε και στον τρόπο της παρουσίασής του, στην επιμέλεια του Σωτηρόπουλου, γιατί εδώ το αντικείμενο ή θα επικυρώσει ή θα διαψεύσει την προσπάθειά τους. Και το αντικείμενο επικυρώνει την προσπάθειά τους. Τι γίνεται με τα σώματα του Ανδρέα Νικολάου? Αντιστοιχούν σε κάποιες πραγματικότητες, σε κάποιες ιστορικά κατηλημένες πραγματικότητες? Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα έχανε το ποίημα την διαχρονικότητά του και την οικουμενική του αξία. Ο Νικολάου, εμπνεόμενος και από το ποίημα και καθοδηγημένος από τη μετάφραση, αποϊστορικοποιεί τα πρόσωπα. Όταν τα αποϊστορικοποιείς, τα βγάζεις από ορισμένη εποχή και τα εκχωρείς σε περισσότερες εποχές. Έτσι το ποίημα οικουμενικοποιείται και στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Κοιτάξτε με κάποια έτσι μεγαλύτερη περιέργεια το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας και μελετήσετε τη θαμπάδα, θα δείτε αυτή την τεχνική και πώς γίνεται αυτό που στην αρχή σας ψέλισα, ότι η ασάφεια συμπράττει στην ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχουν ενίγματα εδώ όπου προσκαλούν τα δικά σας μάτια. Βέβαια, αν τα μάτια σας έχουν μάθει από την παιδεία σας και την καλλιέργειά σας να λατρεύουν την ακρίβεια, να λατρεύουν τη γραμμή την πεντακάθαρη, δεν θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που μας προτείνεται. Αν τα μάτια μας όμως έχουν απελευθερωθεί από το κλειστό σχήμα και είναι διαθέσιμα σε κάτι που μας προσφέρεται ως ανοιχτό, τότε το πάντρεμα του ποιητή, του μεταφραστή και του ζωγράφου έχει μία πληρότητα όπου δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που τελειώνουμε την ανάγνωση του έργου, γιατί εκεί μας έχουν εντυπωσιάσει διάφορα επιμέρους πράγματα, αλλά πολύ μετά. Δηλαδή, ό,τι μας έχει προταθεί με αυτό το βιβλίο δουλεύει μέσα μας. Εγώ τουλάχιστον έτσι το συναισθάνθηκα, έτσι το είδα και ελπίζω να μην προδίδω βεβαίως το συγγραφέα, το μεταφραστή και το ζωγράφο. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο, ως προς δηλαδή το περιεχόμενο του ποίηματος, για το οποίο άλλοι πολύ πιο αρμόδιοι από μένα θα σας πούν τα δικά τους, όπως θα έλεγε και ένας άλλος ποιητής,
Θα σας έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νεοπλατωνική προσέγγιση της ζωής. Αλλά μετρημένη προσέγγιση, και το λέω υπό τον έλεγχο του Θοδός του Πελεγρίνη, γιατί νομίζω ότι είναι στην αίθουσα. Τι σημαίνει εδώ μετρημένη? Σημαίνει ότι η λογική δεν εκτοπίζεται εντελώς. Το παράδοξο όμως υπάρχει, ώστε τα δύο να υπονομεύονται αμοιβαίως και να σχετικοποιούνται οι βεβαιότητες. Είναι μεγάλη η συμβολή του λογοτέχνη, αν θέλετε του διανοούμενου, βαρύς όρος αυτός, όταν αυτά που προτείνει μας τα δίνει με μία, θα έλεγα, υποψία ότι και εμείς μπορούμε κάπως να συμπράξουμε σε αυτά. Πρόκειται για μία υπέρβαση όπου έχετε έναν Έλληνα, τον Αντίνο, που νιώθει, αυτό είναι μετανεωτερικό, ένα Ρωμαίο που εντυπωσιάζεται,